Λοιπόν, όπως θα έχεις δει στις ασκήσεις μηχανικής, πολλές φορές είναι αναγκαίο να αναλύουμε μία δύναμη σε συνιστώσεις FH και Fy σε οριζόντιο και κάθετο άξονα. Η διαδικασία αυτή γίνεται ως εξή. Από την μύτη της δύναμης, από το άκρο της δύναμης, φέρνουμε παράλληλη στον έναν άξονα και παράλληλη στον άλλο άξονα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εμφανίζεται η μία συνιστόσα, η μπλε συνιστόσα η ευχή και η κάθετη συνιστώσα, συνιστόσα η κόκκινη συνιστόσα η FΨ. Αυτές οι δύο δυνάμει δυνάμεις ουσιαστικά αντικαθιστούν την ε, δύναμη F. Αν θέλουμε να τις υπολογίσουμε, τότε θα χρησιμοποιήσουμε τους κανόνες της τριγωνομετρίας. Η FH, η μπλε συνιστόσα, θα με την F, επί το συνημήτωνο της γωνίας που σχηματίζει με τον οριζόντιο άξονα. Εδώ είναι η F είναι 4 4ν και η γωνία είναι 60 μοίρες, Άρα η Fx θα είναι 4 επί το συνειμήτωνο των μοιρών, κανει κάνει 2ν. Η Fψ με την ίδια λογική, θα είναι F, η δύναμη των 4ν, επί το ημίτωνο των εξεταμιρών. 4 επί το ημίτωνο των μοιρών. 4 επι κάνει των μοιρών κανει 3,46ν. Λοιπόν, η διαδικασία της ανάλυσης στις είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί συνήθως στις ασκήσεις βλέπουμε σώματα να κινούνται στον οριζόντιο άξονα, και για να εφαρμόσουμε το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα, σίγμα των ευχήσεων μη επί α, θα πρέπει πρώτα να έχουμε υπολογίσει τι οριζόντιε συνιστώσει ευχή. Λοιπόν, το applet υπάρχει στον μπλοκ του φροντιστηρίου. Μπορεί να κάνει αλλαγέ με τη δύναμη F και τι γωνίε μπλε και κόκκινη και να βλέπει τι αλλαγέ που θα συμβαίνουν στι συνιστώσει. Καλή επιτυχία!